Καλησπέρα σας, βράδυ Τρίτης. Παρεμβάσεις στο Blue Sky και από όλα. Έχουμε και βατοπέδι, έχουμε και αθωτική απόφαση. Έχουμε και σφοδρή αντιπαράθεση για την αθωτική απόφαση, διότι και αυτό έχουμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Αλλά και τα όσα συμβαίνουν με τη διαπραγμάτευση. Ωραία. Καλησπέρα στην κυρία Χαρά Καθαντάρη, βουλευτή Β' Αθήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σα, κυρία Καθαντάρη. Καλησπέρα στον κύριο Μάριο Γεωργιάδη, γραμματέα κοινοβουλευτική ομάδα τη Ενώσεω Κεντρών. Καλησπέρα σα. Ο κύριο Γιώργο Γιωργαντά, βουλευτή Κυρκή τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σα. Ο κύριο Δημήτρη Τσιόδρα, εκπρόσωπο τύπου του ποταμιού. Καλησπέρα, κύριε Τσιόδρα, και σε εσά. Δύο Γεωργιάδη έχει το λόγο. Ελάτε. Δεν πειράζει. Απολαμβάνω. Γιατί είναι όντως απολαυστική συζήτηση και όλα όσα έχουν τεθεί. Η πραγματικότητα δεν είναι όμως, κύριε Γεωργιάδη. Δυστυχώς, η πραγματικότητα, και θα συμφωνήσω με την πρώτη τοποθέτηση του Γιάννη του Λοβέρδου 100% σε όσα είπε στην αρχή. Διότι όσο καθυστερούμε, τόσο πηγαίνουμε προς τον γκρεμό. Εγώ είχα την εντύπωση ότι η Βαρουφακιάδα ήταν ένα αυτοτελές επεισόδιο. Αλλά τελικά αναμένεται να είναι sequel. Διανύουμε το δεύτερο μέρος αυτή τη στιγμή. Των καθυστερήσεων των υποτιθέμενων διαπραγματεύσεων από την πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, διότι ζητάνε τη βοήθειά μας και λένε ότι δεν έχουμε μπει καθόλου, δεν τους στηρίζουμε, όπως πολύ σωστά ο κ. Παυλόπουλος αναφέρει και έθεσε το ερώτημα και στον κ. Γεωργαντά και στον κ. Τσιόδρα. Αυτό που δεν έχει γίνει όμως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνει μια διάσκεψη πολιτικών αρχηγών, να τους φωνάξει ο κ. Τσίπρας στο τραπέζι και να τους πει ποια είναι η πραγματικότητα από τις υποτιθέμενες διαπραγματεύσεις. Τι συζητάνε αυτή τη στιγμή με τους δανειστές, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να κάτσουν, να πούνε ότι αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, πείτε μας ποιες είναι οι προτάσεις, για να δούμε κι εμείς τι μπορούμε να στηρίξουμε. Το να ζητάνε μια στήριξη, όπως παράδειγμα είπε η κυρία Καφαντάρη, δεν ψηφίσατε και δεν στηρίξατε τον Μποναμά που δώσανε τη λεγόμενη 13η. Όχι, δεν είναι έτσι, κυρία Καφαντάρη. Τον άνθρωπο που πήρε 4 εκατοστάρικα και μπόρεσε να δώσει ένα δώρο στα εγγόνια του. Γιατί στον άνεργο δεν δώσανε τίποτα. Η κοινωνική πολιτική δεν είναι στο 1 εκατομμύριο. Να πετύχει το πρόγραμμα, να υπάρχει κοινωνική πολιτική. Δεν είναι επιλεκτικά και εύκολα στο 1.600.000 που βρήκατε να δώσετε, γιατί υπήρχαν μέσα σε αυτούς άνθρωποι οι οποίοι είχαν εισοδήματα από ενίκεια και ήταν κοινωνική ανισότητα σε σχέση με τον άνεργο και σε σχέση με άλλους ανθρώπους. Το πήραν άνθρωποι που είναι συνταξιούχοι Αυστραλίας ή Γερμανίας. Βεβαίως. Μα αυτό λέω. Δεν υπήρχαν από τη Γερμανία, επειδή είχαν κάτι, κάποιο οικόπεδο και πέρα κάτι. Δεν υπήρχαν καθόλου κριτήρια. Και στο κάτω-κάτω, όταν είναι να δοθεί κάτι, θα πρέπει να έρθει και να συζητηθεί. Όχι αφού συζητήθηκε και αφού το αποφασίσατε σαν κυβέρνηση λανθασμένα ή σωστά, γιατί δεν είμαστε κατά της κοινωνικής ευαισθησίας, ούτε σε κάποιο επίδομα που είναι να δοθεί σε κάποιους ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Αλλά υπάρχουν και άλλες μερίδες ανθρώπων, όπως είναι οι άνεργοι, όπως είναι οι άστεγοι, όπως είναι οι χαμηλόμισθοι. Υπάρχει η λεγόμενη ελαστική εργασία. 2 ώρα, 4 ώρα και ούτω καθεξής. Εκεί τι δώσαμε. Είναι με 200 και 300 ευρώ. Δεν δώσαμε τίποτα. Άρα να μπορούμε να βάλουμε κάποια κριτήρια μέσα στη μέση για να δώσουμε στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά το έχουν ανάγκη. Και να αποκλείσουμε αυτούς που έχουν τουλάχιστον κάποιο εισόδημα ή κάποιο έσοδο. Και πάμε μετά να ζητάτε, όταν μας λέτε ότι εμείς με τους ΑΝΕΛ είμαστε μια χαρά και μπορούμε να προχωρήσουμε την Ελλάδα παρακάτω, όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή για να διαπραγματευτείτε με τους δανειστές, να ζητάτε από εμάς επιδεικτικά τη βοήθεια για να κάνετε το δικό σας λαϊκισμό. Όχι, συγγνώμη κύριε Παυλόπουλε. Δεν ζητάμε βοήθεια. Ζητάτε στήριξη. Ζητάτε στήριξη. Όχι, ένα λεπτό, με συγχωρείτε πολύ τώρα. Όταν επισημαίνετε εθνικό κίνδυνο εξαιτίας της οικονομικής κατάρρευσης, δεν μπορεί αυτό να περνάει μέσα από μια εξίσωση διακυβερνησιμότητας ή κυβερνητικού σχήματος. Με συγχωρείτε πολύ, διότι δεν μπορεί να λέτε, για παράδειγμα, κυβερνάτε με τους ΑΝΕΛ και έχετε αποφασίσει να το πάτε μέχρι τέλους και τα λοιπά και με αυτά. Όχι, οι ίδιοι τα λένε, ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε στήριξη. Με το 133 είμαστε μια χαρά. Ή εκτιμάτε ότι σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει Είναι απαραίτητη η εθνική συνεννόηση και αυτό η στήριξη που φωνάζουμε, της χώρας, στη Βουλή, μου και άρα με κάποιο Βουλή. Τρόπο αυτό πρέπει να το βρούμε, ή πρέπει να λέμε ότι σπάστε το σχήμα που κυβερνάει τώρα, μάγκες, να πάμε ξανά να ανακατέψουμε την δράπουλα της μοιρασιάς της εξουσίας και μετά να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τη χώρα. Τοποθέτηση, διότι αυτό ακούγεται.
Έτσι ακούγεται. Και είπα στην αρχή τη τοποθέτηση να μα φωνάξει ο πρωθυπουργό όλου του πολιτικού αρχηγού, να μα θέσει την ατζέντα που συζητάνε στι διαπραγματεύσει. Και τι να κάνει, για παράδειγμα, λέει να δούμε. Εάν θέλει. Πώ θα έρθει η στήριξη του επιτέλου πέλματο. Ό,τι αποφασίσει η κυβέρνηση θα το φέρει αμάσιτο και θα πάει να το φέρει στο πλατυποδία. Έτσι θα πάει η στήριξη που ζητάει. Σε ό,τι θέλει. Δεν υπάρχουν αντίμετρα. Λοιπόν, ρωτήσατε κύριε Παυλόπουλε και εσείς τι γίνεται με το αφορολόγητο. Πολύ σωστά και εύλογα ρωτάτε αν το διαπραγματεύονται ή όχι. Μη σχολιάσω τι λένε κάποια στελέχη της κυβέρνησης για το αν είναι φετίχα, αν πρέπει να τα ψηφίσουν όλα. Γιατί υπάρχουν στελέχοι που είπαν ότι όποιος δεν ψηφίσει τα μέτρα να παραιτηθεί. Υπάρχουν άλλοι που είπαν ότι να τα ψηφίσουμε όλα μέχρι το 2019, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει και ούτω καθεξής. Ας πάμε στην πραγματικότητα και να πάρουμε σαν ένα μέτρο ότι είναι το αφορολόγητο και να δούμε τι μπορεί να είναι ένα αντίμετρο. Εδώ μιλάμε για τα αντίμετρα που λέει η κυβέρνηση, ότι μπορεί να είναι ο έμφυα και ότι η μείωση του έμφυα. Εδώ μιλάμε ότι θα κόψουμε ένα μισθό από έναν φορολογούμενο πολίτη, είτε είναι εργαζόμενος είτε είναι συνταξιούχος, και μιλάμε ότι μπορεί να του κόψουν, να μειώσουν από τον έμφυα. Είναι όλοι οι ιδιοκτήτες οικημάτων? Προφανώς και όχι. Άρα τι θα του κόψει αυτό το άνθρωπο, πώς θα το ισοσταθμίσεις? Θα μειώσουμε το φορολογικό συντελεστή στη σύντηση, δηλαδή τα καταναλωτικά προϊόντα που θα πάει να αγοράσει από το σούπερ μάρκετ ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα μισθό 800 ευρώ, υπάρχει περίπτωση να αγοράσει από το σούπερ μάρκετ πάνω από 200 ευρώ μηνιαίως? Άρα και να του κόψεις και 10%, 10 φορολογικές μονάδες να κατεβάσουμε από τα είδη τροφίμων με 20 ευρώ δηλαδή μηνιαίως. Θα μπορείς να του δώσεις σε πόσα χρόνια ένα μισθό των 600-700 ευρώ? Προφανώς δεν ισοφαρίζεται και η Ελλάδα. Άρα, ποια είναι τα αντίμετρα που μιλάμε? Δεν μου έχει απαντήσει αυτή τη στιγμή κανένας από την κυβέρνηση υπεύθυνα ότι ξέρεις κάτι, έρχονται αυτά τα μέτρα και αυτά θα είναι τα αντίμετρα. Αφού είμαστε σε διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση ακόμα. Γιατί? Την αφού είδαμε ξέρουμε, τελική συμφωνία. Έχουμε ακούσει. Μα τη φιλοσοφία λέμε. Γιατί ο Πρωθυπουργός στη Βουλή προχθές είπε κάποια άρα πράγματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ζητάτε μία συνεννόηση à la carte. Εμείς λέμε συνεννόηση σε όλα τα πράγματα. Να είναι διάφανα όλα και να μπουν στο τραπέζι τα πάντα και να κάτσουμε να συζητήσουμε. Εσείς αυτή τη στιγμή λέτε ότι δεν υπάρχει κάτι απτό να κάτσουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Γνωρίζουμε όλοι που ακούμε από την ιδιοσιογραφία τον ξένο τύπο είτε από τα non-paper που βγάζετε εσείς για τις 100.000 θέσεις εργασίας που ζητήσατε. Είπατε πολύ σωστά ότι διορίσατε στην υγεία και από την άλλη βλέπουμε τα τραγελαφικά που γίνονται με τη ΔΕΣΦΑ, με τους αυτοδιορισμούς, τις αυτοπροαγωγές και τα εφάπαξ τα εξωπραγματικά. Καταλαβαίνετε. Αυτό. Καταλαβαίνετε. Η απάντηση του Υπουργού δεν καλύπτει κανέναν. Συγγνώμη. Όταν αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι κάποιος έχει κάνει μία αυτοπροαγωγή και έχει πάρει το οποιοδήποτε ποσό, ακόμη και αν μην είναι 150.000 ευρώ. Το οποίο ΜΙΕ έμεινε υπό δημόσιο έλεγχο, τα δίκτυα της χώρας τώρα, είναι μικρό δηλαδή. Πράγμα, ενώ ήταν έτοιμη η ιδιωτικοποίηση του. Αυτά συζητάμε. Και συζητάμε αυτή τη στιγμή ότι διορίζεται κόσμο στο δημόσιο χωρίς να έχουμε κοιτάξει την ιδιωτική οικονομία. Όχι κύριε Γιωργαντά, όχι, να τον ακούσουμε τον κύριο Αθαμίνη. Η ενέργεια και το νερό και σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Βλέπουμε και την κατάρρευση της ΔΕΣΑ που είχε τις προάλλες. Εδώ βράδυ σε όλους σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.